Υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε στο νομό της Εύβοιας και την Χαλκίδα. Είπαμε, γίνεται μια προσπάθεια αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς που πληγώνει το κέντρο της πόλης. Στον συνάλφο τον Γιώργο Κουτσελίνη και θα βάλουμε σύντομα στην κουβέντα μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Παγώνη. Γιώργο, τον πρόλογο σε σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Χαλκίδα. Μιλάμε για τη δημοτική αγορά που περιμένουμε όλοι να δούμε λοιπόν να ξεκινά, να αλλάζει όψη στο κέντρο της Χαλκίδας. Είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι πληροφορούμαστε, η Δημοτική Αρχή το έχει βάλει από τότε που βρέθηκε στην εξουσία, το έχει βάλει σε προτεραιότητα και πιστεύουμε ότι να δοθεί μια λύση, γιατί είναι ένα χρόνιο θέμα. Ακριβώς. Βάζουμε στην κουβέντα μας τον Δήμαρχο Χαλκίδας, τον κύριο Παγώνη. Δήμαρχε, καλησπέρα, χρόνια πολλά από τη Λαμία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε. Δημοτική αγορά, τι παρεμβάσεις γίνονται, κύριε Παγώνη? Κοιτάξτε, είναι η πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια που υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Υπουργού ουσιαστικά, γιατί αυτή προσβάλλεται, αυτή έχει την ισχύ της διοικητικής πράξης, γνωμοδοτική είναι η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Έχουμε μια απόφαση λοιπόν η οποία δεν μπορεί να προσβληθεί τώρα, πέρασε και ο χρόνος των 60 ημερών από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και έτσι για πρώτη φορά έχουμε, σας λέω, αυτή την απόφαση. Έχω δεσμευτεί ότι θα τηρήσω ακριβώς τους όρους αυτούς και θα είμαι σε απόλυτη συμφωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για να τρέξει αυτό. Το ότι φτάσαμε εδώ σε 6 μήνες και δεν μπορούσαμε 25 χρόνια, αυτό ας το κρίνει κανείς. Δεν θα το κρίνω εγώ. Σημασία έχει ότι πάρα πολύ γρήγορα θα προχωρήσουμε. Το γρήγορα είναι σχετικό γιατί έχει να κάνει με και τους ρυθμούς που κινείται το κράτος μας και οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί. Ναι. Πρέπει να τηρηθούν ορισμένα τυπικά. Πάντως υπέγραψα εχθές την απόφαση ανάθεσης προμελέτης αρχιτεκτονικής για να προχωρήσει γρήγορα. Σε 2 μήνες περίπου, 3 το αργότερο, θα είμαστε έτοιμοι. Ναι. Την προμελέτη αυτή θα τη συζητήσω με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, θα εισαχθεί στο ΚΑΣ και αφού συμφωνήσουμε ότι πράγματι έτσι θα γίνει, θα ανοίξει ένας δρόμος για να λυθεί ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί εδώ και 25 χρόνια, σας λέω, όλη τη Χαλκίδα. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή μέσα σε πόσο καιρό, έτσι με την όλη κατάσταση, με ένα αφίβολο οικονομικό καθεστώς, πότε βλέπετε εσείς έτσι, ας πούμε αισιόδοξα, ότι θα έχει τελειώσει και η τελευταία εργασία στην δημοτική αγορά? Ακούστε, δεν μπορώ να σας πω για την εργασία. Ξέρετε πόσο γραφειοκρατικές είναι οι διαδικασίες. Και μάλιστα, άμα πλέξει με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι λογικό αυτά κινούνται με αργούς ρυθμούς από έλλειψη προσωπικού, από μια δεδαλώδη νομοθεσία, από διάφορες άλλες εγκυλώσεις που έχει το κράτος μας. Αισιόδοξα, μιας και μου είπατε, ελπίζω ότι στο τέλος του 2017 να έχουμε ξεκινήσει την κατασκευή της. Και από τη στιγμή... Σας λέω γιατί λέω αυτό. Και από τη στιγμή της έναρξης κατασκευής, Δήμαρχε, περίπου πάλι με αισιόδοξες προβλέψεις, που βλέπετε ότι... Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, να δείτε, εξαρτάται από τη χρηματοδότηση. Εάν η χρηματοδότηση γίνει γρήγορα, να προχωρήσουν γρήγορα, αλλά... Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή θα κάνουμε την προμελέτη. Σας λέω μέχρι το Σεπτέμβριο, πολύ αργά το λέω, πρέπει να έχουμε τελειώσει με την προμελέτη να προκηρύξω τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, έτσι σκέφτομαι. Σε 3 μήνες να τελειώσει αυτό και με τις ενστάσεις και με όλα. Θα πρέπει μετά την έγκριση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Έχω με τις υπηρεσίες της περιφέρειας, είμαι επίσης σε επαφή για να μπορέσουμε να το εντάξουμε το τελικό σχέδιο σε ένα πρόγραμμα στις νέας περίοδου, ας πούμε, του νέου ΕΣΠΑ που λέμε. Εάν δεν τα καταφέρω, θα μπω σε δανεισμό, θα δούμε τι θα γίνει, θα βρω πηγές χρηματοδότησης πάντως. Αντιλαμβάνεστε, μόλις βρεθούν οι πηγές χρηματοδότησης, πρέπει να γίνουν τα αντίστοιχα, οι εγγραφές στους προϋπολογισμούς, είναι πολλά, είναι πολλά. Και να δημοπρατηθεί το έργο. Τώρα στο έργο, τώρα στη δημοτική αγορά, κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται? Έχει περιφραχτεί ασφαλώς η περιοχή? Ασφαλώς. Η περιοχή έχει περιφραχτεί.
Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ένα, στο κέντρο της πόλης ένα έρημο κτίριο, το οποίο στο σπίτι σας μπαίνουν μέσα, όπως ξέρετε, στα σπίτια μας. Κατανοητό. Κάνουν, πόσο μάλλον ένα κτίριο το οποίο είναι... Είναι πολύς ο δρόμος, κύριε Παγώνη, το γνωρίζουμε. Καλή συνέχεια πάντως και ευτυχώς που το ξεμπλοκάρατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ και εσένα για το ρεπορτάζ από την Εύβοια. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα στην παράδοση παραλαβή που είχαμε σήμερα ανάμεσα στον απερχόμενο περιφερειακό διευθυντή, τον κύριο Παλιαλέξη, για την εκπαίδευση.